Πολλοί κόσμος πραγματικά από χθες έχουν σπάσει τα κινητά, δεχόμαστε πολλά μηνύματα τι θα γίνει με τους εργαζόμενους οι οποίοι ακούν για ένα έκτακτο επίδομα, αποζημίωση, όπως θέλετε πείτε το, περιγράψτε το, 800 ευρώ, δεν γνωρίζουν πώς θα το λάβουν και ποια είναι η διαδικασία την οποία πρέπει να υποβάλουν, ποια αίτηση πρέπει να υποβάλουν από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν το επίδομα. Σωστά. Αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε εργαζόμενους που εργάζονται ναι. σε πληγήσεις επιχειρήσεις και που το διάστημα που οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει την πράξη μου περιεχομένου, το τμήμα στο οποίο εργάζονται είναι κλειστό. Δηλαδή αυτοί δεν εργάζονται αυτή την περίοδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Επιχειρήσεις με take away, delivery, που διατηρούν τμήμα του προσωπικού τους να εργάζεται, όσοι τους εργαζόμενους διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους, εργάζονται πληρώνοντας την επιχείρηση, για όσους έχει αναθεθεί εργασία, μόνο αυτό δικαιούται και μόνο για τις πληγήσεις και τις επιχειρήσεις που χωρίζουν το πράγμα με τις πράξεις του περιεχομένου. Δεν το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Πάντως κάτι επίσημο διευκρινιστικές οδηγίες μέχρι στιγμής μετά τα όσα ακούσαμε χθες διαστόματος των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών δεν έχουμε κάτι νεότερο σήμερα. Δεν έχουμε κανένα νεότερο και μάλιστα θα έλεγα ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις ναι. Των Υπουργών δημιούργησαν περισσότερο σύγχυση από ότι έλυσαν προβλήματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Στην αναφορά του Υπουργού Οικονομικών αναφέρθηκε όχι μόνο στις επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής έχουν κλείσει, αλλά σε άλλες 110.000 επιχειρήσεις που θα κλείσουν επειδή, ή θα θεωρηθούν πληγήσεις με βάση τη μείωση του τζίρου τους, χωρίς να κατονομάσει όμως ούτε κλάδους, ούτε τομείς, ούτε κωδικούς δραστηριότητας ή με όποιο τρόπο επιλέξει τελικά το Υπουργείο Οικονομικών να χαρακτηρίσει αυτές τις επιχειρήσεις επιλέξιμες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από την αγωνία του κόσμου, γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά και δεν έχουν κλείσει μέχρι αυτή τη στιγμή, να έχουμε και διαρκή τηλεφωνήματα και αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία επειδή δεν θέλουμε να παραπληροφορήσουμε, επειδή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είμαστε στην αναμονή λοιπόν της κοινής υπουργικής απόφασης. Έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να έχει βγει παράλληλα με τις δηλώσεις των τριών υπουργών. Δυστυχώς δεν βγήκε, δεν έχει βγει δυστυχώς ακόμα και τώρα που μιλάμε, με αποτέλεσμα να εντείνεται η αγωνία του κόσμου και να μην ξέρουμε και εμείς τι να απαντήσουμε. Άρα, αυτό πάντως που ρωτάνε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Πρόεδρε, αυτό που ρωτάει ο περισσότερος κόσμος είναι πρώτον τι θα γίνει με τις εισφορές, έτσι, τις ασφαλιστικές εισφορές, και κατά δεύτερον τι θα γίνει για το ενίκιο. Έχει ακουστεί το 60-40. Θέλω να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Λίγο μόνο να κλείσω το αρχικό σας ερώτημα. Παρακαλώ. Οι εργαζόμενοι για να λάβουν τα 800 ευρώ, ποια είναι η διαδικασία? Θα ανοίξει μια πλατφόρμα στο Εργάνη. Το Εργάνη είναι το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας. Εκεί η επιχείρηση που έχει χαρακτηριστεί ως πληγήσα θα μπει και θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πληγήσα επιχείρηση. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, κάθε εργαζόμενος που δεν εργάζεται και δικαιούται το επίδομα και ανήκει στις πληγήσεις επιχειρήσεις, ναι. θα πρέπει να μπει με δικούς του κωδικούς, να δηλώσει ένα IBAN και ότι ανήκει στην ομάδα των εργαζομένων που δεν εργάζεται, άρα λοιπόν δικαιούται το επίδομα. Κλείνουμε αυτό. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σίγουρα πριν τις 10 Απριλίου, γιατί όπως όρισε ο Υπουργός Οικονομικών, 10 Απριλίου θα δοθεί το επίδομα. Το επίδομα θα αφορά το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου και θα είναι άπαξ για κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα αν κάποιος εργάζεται 4 ώρες σε μια εργασία και 4 ώρες σε μια άλλη πιθανότατα. Θα είναι 800 ευρώ αναεργαζόμενο που έχει πληγεί. Τώρα, τόσο οι εργαζόμενοι που έχουν πληγεί, όσο και οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται, που θα χαρακτηριστούν τελικά ως πληγήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνουν επιπλέον μέτρα προστασίας να κάνουν το εξής. Έχουν τρίμηνη μέχρι 31 εβδόμου αναστολή πληρωμών, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αρχίζει γενομένη στις ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου. Το τονίζω αυτό γιατί οι εργοδότες έως και αύριο Παρασκευή πρέπει να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου στον ΕΦΚΑ. Μην τυχόν κάποιος παρανοήσει και δεν τις πληρώσει. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όσοι χαρακτηριστούν ως πληγέντες έχουν αναστολή πληρωμών έως 31 εβδόμου για ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Φαντάζομαι με κάποιο αίτημα που θα πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΗ ή στο ταμείο τους. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς θα γίνει αυτό. Επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες σε εγκαταστάσεις τους είναι σε μισθωμένους χώρους θα καταβάλουν το 60% του ενοικίου για το μήνα Μάρτιο και το μήνα Απρίλιο προς το παρόν και φεύγουμε
ανάλογα την εξέλιξη του φαινομένου και αντίστοιχα οι ιδιοκτήτες των οικοκυκλώνων θα λάβουν αναστολή πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως και τέλος Σεπτεμβρίου, ως αντιστάθμισμα για το άλλο 40%. Να τονίσω εδώ ότι είναι νόμος, ότι θα βγει και η υπουργική απόφαση, δεν είναι δυνητικό δικαίωμα του ιδιοκτήτη να δεχτεί ή όχι, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να δεχτεί. Στη δέσμη μέτρων επίσης περιλαμβάνεται για τα μεν νομικά πρόσωπα και μέχρι 39 η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων, δηλαδή κεφαλαίου στις τράπεζες, θα πληρώνουν μόνο τους τόκους, ναι, με αίτησή τους στο τραπεζικό κατάστημα. Επίσης έγινε μια αναφορά για τις επιστρεπτές προκαταβολές. Είναι ένα καινούριο, ήταν κάτι καινούριο και ως έκφραση και ως έννοια. Αυτό τι σημαίνει, με κριτήρια που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών, τις επόμενες μέρες θα εξειδικευτούν κιόλας, θα μπορούν οι επιχειρήσεις να ζητούν από την ΑΔΕ να λάβουν ουσιαστικά ένα δάνειο, χαμηλότοκο ή και άτοκο, μένει να το δούμε, που σε βάθος χρόνου θα εξοφλήσουν. Μάλιστα. Σε γενικές, αυτό λίγο πει. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το να ενταχθεί μια επιχείρηση στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για πείτε μου κάτι με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι γίνεται και αν υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, θα μου πείτε, είμαστε εν αναμονή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Δεν έχουμε ακόμα διευκρινίσει, όπως τονίσαμε και προηγουμένως. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε λίγο ένα στοιχείο. Για αυτό που είπατε, έχετε δίκιο. Για ατομικές επιχειρήσεις, ναι, και για ελεύθερους επαγγελματίες, όσοι χαρακτηριστούν ως πληγέντες από, ναι, τον κορονοϊό, οι ίδιοι θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ εκτός από τυχόν εργαζόμενους που έχουν. Όμως εκεί το πράγμα περιπλέκεται πάρα πολύ. Εγώ δεν θα μιλήσω για το σύνολο, θα μιλήσω για τους λογιστές που έχω την απόλυτη εικόνα. Φαντάζομαι είναι και άλλες κατηγορίες την ίδια μοίρα με εμάς. Ναι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στα γραφεία μας αυτές τις μέρες, εις βάρος της υγείας μας, των οικογενειών μας, και αυτό όχι για να προστατεύσουμε κανένα Έλληνα πολίτη από τον κορονοϊό, αλλά γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε δηλώσεις, είτε είναι δηλώσεις ΦΠΑ, είτε είναι δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων ή ακόμα χειρότερα συγκεντρωτικές τιμολογίων. Θα είναι καθοριστικό το έργο σας. Η επέμβασή σας από, ναι, εδώ και στο εξής, τα οικονομικά κάθε ελεύθερο επαγγελματία και όχι μόνο, θα έχετε αγώνα μπροστά σας. Θα είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα. Όμως προσέξτε να δείτε. Όλο αυτό το διάστημα αντιλαμβάνεστε, ναι, βέβαια ότι δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το λογιστή του. Ξεκινάμε από εκεί. Οι λογιστές έχουν προσωπικό το οποίο δικαιούται και λαμβάνει στο μέτρο που είναι δυνατό όλες τις άδειες των μισθωτών. Είτε είναι ειδική άδεια για τα τέκνα, είτε μια μικρή αρρώστια. Υπολειτουργούμε ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ερχόμαστε σε επαφή με παραστατικά που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται και τι γίνεται. Δεν με ψημυρώ. Παρακαλώ το Υπουργείο Οικονομικών να μας συμπεριλάβει. Μάλλον θα έπρεπε να απαιτούμε, αλλά οι συνεργάτες, όπως μας λέει το Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ τους συνεννοούνται. Να μας συμπεριλάβει. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι για να παραταθούν οι υποχρεώσεις μας και εμάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε το Υπουργείο καταρχήν, μάλλον την κοινωνία καταρχήν, το Υπουργείο κατά δεύτερο λόγο, με τη δουλειά μας, χωρίς αυτό να μας δημιουργήσει ανεπανόρθωτο πρόβλημα τόσο στα οικονομικά μας, αλλά κυρίως στην υγεία μας. Παρακαλούμε λοιπόν να μεταφέρει προθεσμίες που δεν είναι απαραίτητα να υποβληθούν σήμερα, ούτως ώστε να αναλάβουμε το κομμάτι στήριξης του ιδιώτη, της κοινωνίας, είτε αυτό είναι το μέτρο στήριξης των 800 ευρώ για τον εργαζόμενο που προφανώς θα πάει στο λογιστή του να κάνει την αίτηση, είτε είναι η ανανέωση της κάρτας ανεργίας του ανέργου, είτε είναι, μάλιστα, μια βεβαίωση που απαιτείται από τον ΕΦΚΑ. Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι αδύνατον το κριτήριο να είναι ο τζίρος που θα μετρηθεί αν τυχόν εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Και αυτό γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν άλλο τρόπο τιμολόγησης από ό,τι έχουν οι επιχειρήσεις πώλησης, είτε είναι χωρικής, είτε είναι λιανικής.
Οπότε πρέπει τα κριτήρια να είναι λίγο διαφορετικά. Τους ελεύθερους επαγγελματίες, ειδικά με πολύ μεγάλη αγωνία, περιμένω να δούμε ποιους θα εντάξουν μέσα και ποιους όχι. Από το βήμα που μου δίνετε, αν θέλετε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων μέχρι και σήμερα και υποστηρίζουν με νύχια και με δόντια, κρατάνε όρθιο το Υπουργείο Οικονομικών ολόκληρο, πιστέψτε με, γιατί αν εμείς επιλέξουμε να προστατεύσουμε τους αυτούς μας, θα καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα του Υπουργείου Οικονομικών. Κρατάμε, φυλάμε θερμοπύλες, ας σεβαστούν τη δουλειά μας και την υγεία μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με ένα ναι ή ένα όχι, αν μπορείτε να απαντήσετε, γιατί έχουμε ερώτηση τηλεθεατή για ευπαθείς ομάδες που δουλεύουν σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα κλείσουν. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες αποζημίωσης, κάποιου ποσού? Δεν αναφέρθηκε τίποτα για ευπαθείς ομάδες επιχειρήσεις που δεν θα κλείσουν. Ή θα κλείσουν οικειοθελώς. Όμως, εν αναμονή τη σκία, να περιμένουμε λίγο. Ωραία. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυστοφοράκη. Να είστε καλά.